Εκπροσωπώντας την Παγκόσμια Νομοσπονδία Θαλασσιμίας, είχαμε καταθέσει εισήγηση στη Βουλή για την συζήτηση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Και έχουμε σαν γραφείο καταθέσει ένα έγγραφο, αφού μελετήσαμε τις υπάρχουσες νομοθεσίες και τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών, οι οποίες έχουν σχέση με τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Έχουμε βρει ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες στους υπάρχοντες νόμους, ή πολύ περιορισμένες πρόνοιες σε σχέση με τον έλεγχο της ποιότητας, και είχαμε καταθέσει τις εισηγήσεις μας ότι πρώτον πρέπει να γίνει μια άμεση λύση, να προωθηθεί μια άμεση λύση. Η άμεση λύση είναι η έναρξη της διαδικασίας διαπίστευσης ποιότητας όλων των παροχών υγείας. Υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης του Ελέγχου Ποιότητας και αυτός ο οργανισμός είναι σε θέση και έχει ήδη διαπιστεύσει 4 νοσηλευτήρια στην Κύπρο, 3 νοσηλευτήρια και το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου και οι υπηρεσίες αυτών των 4 παροχών υγείας είναι διαπιστευμένες. Η διαδικασία της διαπίστευσης είναι εύκολη και μέσα από τη διαδικασία μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε σήμερα. Παραδείγματος χάρη παραγωγή πρωτοκόλλων, οδοχάρτη του ασθενή, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ένταξη οικονομικά αποδοτέων τρόπων, διαχείριση του συστήματος υγείας. Όλα αυτά, το οργανόγραμμα μιας κλινικής, όλα αυτά είναι απαιτήσεις της διαδικασίας διαπίστευσης, που σημαίνει ότι καθοδόν για διαπίστευση όλα αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν, θα λυθούν, προτού δοθεί η έγκριση για την ποιότητα. Ως δεύτερο βήμα, και το ακούσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, το Υπουργείο Υγείας χθες προχώρησε μέσω της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου τη ίδρυση ενός Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας. Κάτι τέτοιο το είχαμε καταθέσει πριν 1,5 χρόνο στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ακριβώς με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και άλλων εταίρων που μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο της ποιότητας, πλην όμως ήταν εκπρόθεσμο και δεν είχε εγκριθεί. Αλλά με ικανοποίηση βλέπουμε ότι αυτή η πρόταση επανέρχεται, όπως επανέρχεται και η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να διαπιστεύσει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με θερμή παράκληση αυτή η πρόταση να επεκταθεί και στα κρατικά νοσηλευτήρια. Δεν πρέπει να υπάρχει παροχέας υγείας που να μην έχει διαπίστευση στην ποιότητα της υγείας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και τρόποι και ευχόμαστε ότι θα υλοποιηθούν και θα τροχιοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό. Έχουμε δει τους 8 συνανθρώπους μας να μολύνονται σε ένα συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που είχε ένα σύστημα, θεσμοθετημένο σύστημα ποιότητας, θα έπρεπε να είχε κλείσει, να διερευνηθεί άμεσα η ποιότητα, να διερευνηθεί άμεσα ο λόγος για τη μόλυνση αυτών των συνανθρώπων μας, να δοθεί στη δημοσιότητα, διότι είναι ο Κύπριος πολίτης και η κοινωνία η οποία στηρίζει αυτόν το σύστημα. Και οφείλουμε και έχει καθήκον οποιοδήποτε παροχέας υγείας να ενημερώσει αυτόν τον Κύπριο πολίτη. Εύχομαι λοιπόν ότι θα προωθηθούν αυτά που εξήγηλε σήμερα η Βουλή, που με πολύ ικανοποίηση ακούσαμε. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι διαπιστευμένα? Όχι. Όχι. Τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν κάποιες επιτροπές και οφείλω να πω ότι έχουμε και την ακαδημαϊκή και επιστημονική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε διαπίστευση ποιότητας. Πλην όμως δεν έχουμε διαδικασίες, δεν είχαν ποτέ πολιτική δέσμευση να προχωρήσουν εξ ολοκλήρου σε διαπίστευση, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσηλευτήρια να έχουν κάποια από τα τμήματά τους και κάποια από τα εργαστήρια ποιοτικά διαπιστευμένα, αλλά στο σύνολο γενικά δεν έχουν διαπιστευτεί με ποιοτικό έλεγχο. Ούτε και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πλην 3 εξαιρέσεων. Ευχαριστώ.